Χαίρετε! Καλώς ήρθατε και σήμερα στην κουζίνα μας. Είμαι ο Βυσσαρίων και όπως κάθε απόγευμα μαγειρεύουμε μαζί στο Sky γευστικά, λαχταριστά, αλλά κυρίως οικονομικά φαγητά. Σήμερα Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε την εβδομάδα με δύο λαχταριστές και πολύ αγαπημένες συνταγές. Ξεκινώντας όμως, πάμε να δούμε τι μαγειρέψαμε όλη την εβδομάδα, αλλά και πόσο μας τύχησε. Την καθαρά Δευτέρα μαγειρέψαμε χταποδάκι στο τηγάνι με λαχανικά και σιρόπι μπαλσάμικο. Κάναμε ταραμοσαλάτα με λευκό ταραμά και κολοκυθοπαστή τσανάξου. Την Τρίτη κάναμε χοιρινό μπούτι με σάλτσα από ταχίνι και κατσίκι δομοκού και σκαλτσούνια με ξηρούς καρπούς και μαρμελάδα πορτοκάλι. Την Τετάρτη μαγειρέψαμε μανιτάρια φρικασέ με κρέμα τυριού και ένα βουτυράτο χαλβά αρωματισμένο με πορτοκάλι και μαστί χαχίου. Εχθές Πέμπτη σερβίραμε αρνάκι σε λευκή σάλτσα με κατσίκι και λαχανικά και σαλάτα φακής με πληγούρι και μαϊντανό. Συνολικά, από Δευτέρα μέχρι και εχθές Πέμπτη έχουμε ξοδέψει 41 ευρώ και 55 λεπτά. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να πιάσουμε το στόχο μας που είναι ένας. Να μαγειρέψουμε 5 λαχταριστά μενού για 5 ημέρες για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος μικρότερο από 50 ευρώ. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αγορές μας για τις δύο τελευταίες συνταγές αυτής της εβδομάδας και να επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Έχω έρθει στο Κοροπή, σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Εδώ, όπως και κάθε μέρα, θα κάνω τις αγορές μου για το μενού της Παρασκευής. Μια πίτα με μόλις 3 υλικά από την Κύμολο ταξιδεύει σήμερα στην κουζίνα μας. Με σκοπό να τη μάθουμε, να την αγαπήσουμε, αλλά και να τη διαδώσουμε. Πάντα να ξέρετε, τα νόστιμα είναι τα απλά. Τα όμορφα είναι τα παραδοσιακά. Και οι συνταγές που μας μένουν είναι αυτές με την εύκολη διαδικασία, αλλά με ένα αποτέλεσμα που μας μένει στη γεύση αξέχαστο. Στην πίτα σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε χοντρό αλάτι. Το γιατί θα σας το εξηγήσω στην κουζίνα. Για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε αλεύρι, ελαιόλαδο και μαγιά. Θα χρησιμοποιήσω φρέσκια μαγιά. Οπότε σας έχω πει πάντα να βάζετε μια πρέζα ζάχαρη και λίγο χλιαρό νερό για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα. Σήμερα Παρασκευή θα κάνουμε ένα σοκολατένιο γλυκό. Πρώτα πρέπει να αγοράσουμε μία σοκολατένια ζύμη για κρουασάν με σοκολάτα. Είπα κρουασάν με σοκολάτα, όχι τυχαία. Όση ποσότητα σοκολάτας χρειάζομαι βρίσκεται σε μπάρες, στη συσκευασία με την αφράτη ζύμη που μόλις αγόρασα από το ψυγείο. Το γλυκό μας σήμερα θα έχει σχήμα. Με τη ζύμη για κρουασάν θα φτιάξουμε μικρά ποτηράκια. Θα τα ψήσουμε και θα τα γεμίσουμε με μια κρέμα σοκολάτας. Το κατσίκι δομοκού το χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές και στα γλυκά μου. Έτσι θα κάνω σήμερα με την κρέμα σοκολάτας που θα γεμίσω τα ποτηράκια. Διάλεξα τον πιο απολαυστικό και γευστικό τρόπο να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα μας. Θα σας σερβίρω ένα επιδόρπιο λαχταριστό και πρωτότυπο. Από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα Παρασκευή έκανα τις αγορές μου στο Κοροπή σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Πάμε στην κουζίνα γιατί μας περιμένει το τελευταίο μενού για αυτή την εβδομάδα. Έχω ολοκληρώσει τις αγορές μου. Έχω ψωνίσει ακριβώς αυτά που θέλω για τις δύο τελευταίες συνταγές της εβδομάδας. Τι έχουμε, δείτε το.
Σήμερα μαγειρεύουμε μια παραδοσιακή αιγιοπελαγίτικη συνταγή, τη λαδένια κυμόλου, και δημιουργούμε ένα απολαυστικό επιδόρπιο. Σοκολατένια ποτηράκια γεμιστά με γλυκιά κρέμα τυριού. Πάμε να ετοιμάσουμε την πρώτη μας συνταγή, που είναι λαδένια κυμόλου. Να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 10 γραμμάρια μαγιά φρέσκια. 100 ml ελαιόλαδο. 400 ml χλιαρό νερό. Λίγη ζάχαρη, όπου θα βοηθήσει τη μαγιά να ενεργοποιηθεί. Αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 3 ντομάτες κομμένες σε ροδέλες, 3 ξερά κρεμμύδια κομμένα όπως τη σαλάτα, 20 γραμμάρια πελτέ, όπου τον έχουμε αραιώσει με λίγο ελαιόλαδο, λίγη φρέσκια ρίγανη, 100 ml ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι και πιπέρι. Πρώτα θα κάνουμε τη ζύμη μας. Σε ένα μικρό μπολάκι θα βάλουμε πρώτα τη μαγιά, λίγο ζάχαρη και χλιαρό νερό. Θα φορέσουμε γάντι. Όλα αυτά τα υλικά θα τα ανακατέψουμε μαζί και το ελαιόλαδο. Λοιπόν, βλέπετε ότι η μαγιά έχει λιώσει. Το χλιαρό νερό βοηθάει πάρα πολύ. Να ξέρετε πάντα, όταν συζητάμε για ένα ζυμάρι χλιαρό νερό, πάντα η θερμοκρασία του είναι κάτω από τους 37 βαθμούς. Αυτό το κοιτάμε όταν βάλουμε το χέρι μας μέσα και δεν μας καίει. Προσθέτουμε το αλεύρι μέσα στο μπολ. Θα βάλουμε πιπέρι. Αλάτι. Θα τα ανακατέψουμε. Και θα κάνουμε μία τρύπα στο κέντρο. Εκεί θα προσθέσουμε τα 100 ml ελαιόλαδο. Λίγο ακόμα. Ωραία. Αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε μέσα τώρα και τη μαγιά, η οποία είχε μέσα το χλιαρό νερό και τη ζάχαρη. Έχουμε δίπλα το υπόλοιπο νερό, όπου σιγά σιγά το προσθέτουμε. Προσθέτουμε χλιαρό νερό και ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά. Θα πάρουμε στο τέλος ένα ωραίο εύπλαστο ζυμάρι. Θα το αφήσουμε σκεπασμένο για περίπου 20 λεπτά να διπλασιαστεί. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε μέσα σε ένα ταψί τη λαδένια μας. Λαδένια κυμόλου είναι μια παραδοσιακή πίτα, την οποία την ετοιμάζουν οι γιαγιάδες στην Κύμολο πάνω από 100 χρόνια. Ανακατεύουμε το ζυμάρι. Απλώς θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλεύρι. Ίσως μας έπεσε λίγο παραπάνω νερό. Έχουμε πει, όσο έχει να κάνει με ζυμάρι, πάντα νερό δεν ξέρουμε πόσο θα σηκώσει. Οπότε καλό θα είναι κοντά μας να έχουμε πάντα και αλεύρι και νερό. Είπαμε, κάνουμε την παραδοσιακή πίτα της Κυμόλου. Η πίτα αυτή μοιάζει σαν πίτσα. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να το σκεπάσω με μία πετσέτα και να το αφήσω για περίπου 20 λεπτά να διπλασιαστεί σε μέγεθος. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε να δούμε το ζυμάρι που θα έχει διπλασιαστεί σε όγκο και να ετοιμάσουμε τη λαδένια κυμόλου.
Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά και είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε τις δύο τελευταίες συνταγές της εβδομάδας. Πρώτα να δούμε τι καλό μαγειρεύουμε σήμερα και να συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε. Σήμερα μαγειρεύουμε μια παραδοσιακή αιγαιοπελαγίτικη συνταγή, τη λαδένια κυμόλου, και δημιουργούμε ένα απολαυστικό επιδόρπιο. Σοκολατένια ποτηράκια γεμιστά με γλυκιά κρέμα τυριού. Αφού είδαμε τι καλό μαγειρεύουμε σήμερα, μέχρι τώρα να σου πω τι έχω κάνει. Έχω ετοιμάσει το ζυμάρι, ανακάτεψα όλα τα υλικά μαζί, το έβαλα μέσα στο μπολ, το άφησα 20 λεπτά και από ό,τι βλέπετε έχει διπλασιαστεί σε όγκο. Το ζυμάρι όπου κάνουμε σήμερα, λαδένια κυμόλου, μια παραδοσιακή πίτα. 100 ml ελαιόλαδο θα χρειαστούμε. Το μισό θα το ρίξουμε από κάτω στη βάση του ταψιού. Πρώτα να κόψουμε τις ντομάτες. Θα σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι μια παραδοσιακή πίτα της κυμόλου. Είναι μια παραδοσιακή πίτσα, θα έλεγα, της κυμόλου. Ετοιμάζω πρώτα όλα μου τα υλικά για να βάλω μετά το ζυμάρι, να δείτε πόσο εύκολα θα ανοίξει το ζυμάρι μέσα στο ταψί, και μετά να ετοιμάσω τη λαδένια. Ωραία, κόψω και την τελευταία. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνουμε το ζυμάρι. Να ξεκολλήσω, θέλω το ζυμάρι μέσα από τον μπολ. Και να το ρίξω μέσα στο σκεύος, μέσα στο ταψί. Αυτό το ζυμάρι τώρα θέλουμε να το πιέσουμε με τα χέρια μας και να ανοίξει. Κάνουμε δηλαδή αρκετά τέτοια πατήματα. Λίγο αλεύρι για να μην κολλάει στα χέρια μας. Ωραία. Εδώ πάνω τώρα θα πάρουμε τον πελτέ, τον οποίο τον έχω αραιώσει με λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλω τον πελτέ πάνω στο ζυμάρι και θα τον απλώσω σε όλη την επιφάνεια. Όλο το μυστικό εδώ είναι στο ζυμάρι. Κάνεις ένα αφράτο ζυμάρι και βάζεις από πάνω απλά υλικά. Πελτέ, κρεμμύδι, ντομάτα, ρίγανη και φυσικά χοντρό αλάτι και πιπέρι. Τώρα θα προσθέσουμε τα κρεμμύδια. Αρκετό κρεμμύδι θα βάλουμε. Το κρεμμύδι θα δείτε πόσο ωραία θα γλυκάνει μετά το ψήσιμο. Απλά και οικονομικά υλικά, ούτως ή άλλως και τα παλιά τα χρόνια δεν είχαν πάρα πολλά λεφτά να ξοδέψουν. Οπότε δημιουργικότητα θέλανε οι μαγείρισες τότε, οι γιαγιάδες, να φτιάξουν ωραία λαχταριστά πιάτα τα οποία θα μπορούν να σε κρατάνε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να βάλουμε και την ντομάτα. Τέλεια. Και τώρα ολοκληρώνουμε με πιπέρι. Χοντρό αλάτι. Και φρέσκια ρίγανη. Είναι πολύ τρυφερά τα κοτσάνια, οπότε θα τα κόψουμε όλα μαζί. Αυτό τώρα θα μπει στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Τα goji berries είναι μούρα που έρχονται από τα βάθη της Ασίας. Χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μόνο όμως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ενδιαφέρον και ενημέρωση στους ευρωπαϊκούς λαούς και την Ελλάδα. Η κατανάλωσή τους λέγεται ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση του διαβήτη, της υπέρτασης, του πυρετού και διαφόρων μορφών καρκίνου. Τα ερευνητικά δεδομένα όμως για την πιστοποίηση των δράσεών τους βρίσκονται ακόμα σε πρώιμη φάση. Δεν θεωρώ λοιπόν σκόπιμο να τα θεωρείτε πανάκια. Από την διατροφική σκοπιά, το goji berry όπως και τα υπόλοιπα μούρα έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αρχικά έχουν ελάχιστες θερμίδες, δεν περιέχουν λιπαρά, έχουν μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών και αποτελούν μια πολύ καλή πηγή βιταμίνη C και β καροτενίου. Το σημαντικότερο όπλο τους είναι η πολύ υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά συστατικά. Οι μελέτες όμως της δράσης τους in vivo, δηλαδή σε ανθρώπους ή ακόμα και σε ζώα, είναι πολύ λίγες.
Σε μία από αυτές φάνηκε ξεκάθαρα ότι βελτίωσε την γκαστρεντερική λειτουργία και την ενεργητικότητα των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν μία διατροφική επιλογή που μπορεί να συμπληρώσει τη διατροφή και τη θρέψη σας. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι που τα επιλέγουν δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Στην αγορά τα βρίσκεται συνήθως σε αποξηραμένη μορφή. Σας προτείνω να τα βάλετε σε βραστό νερό και να τα αφήσετε για λίγο μέχρι να γίνουν ζουμερά και μαλακά. Στη συνέχεια μπορείτε να τα προσθέσετε στο γιαούρτι σας, σε σαλάτες, όπως αν χρησιμοποιούσατε ένα φρέσκο μούρο. Για την αποθήκευση κρατήστε τα μακριά από το φως και την υγρασία. Καλή όρεξη και υγεία. Πάμε να ετοιμάσουμε σοκολατένια ποτηράκια γεμιστά με κρέμα τυριού. Θα χρειαστούμε μία συσκευασία φρέσκια ζύμη, κρουασάν με σοκολάτα, όπου μέσα υπάρχει και ποσότητα της σοκολάτας. Σαράντα γραμμάρια ζάχαρη. 20 γραμμάρια κανέλα. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 125 ml γάλα, 125 ml κρέμα γάλακτος, μία βανίλια, ένα αυγό και ένα κρόκο αυγού, 10 γραμμάρια corn flour, 10 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια κατήκι δομοκού, 50 γραμμάρια χτυπημένη κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Αρχικά θα χρειαστούμε τη συσκευασία με τη φρέσκια ζύμη που έχουμε πάρει από το ψυγείο με τα κρουασάν σοκολάτα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν τα κρουασάν και υπάρχει η ποσότητα της σοκολάτας που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρειαστώ μία φόρμα για μάφιν που θα την γυρίσω ανάποδα. Ζύμη για κρουασάν κατευθείαν από το ψυγείο και έτοιμη για χρήση. Αυτό που κάνω τώρα. Μέσα υπάρχουν 6 κρουασάν. Ένα πριονωτό μαχαίρι για να χωρίσω τις ζύμες. Δείτε τώρα τι θα κάνω με κάθε ζύμη. Θα κολλήσω τη μία ζύμη μαζί με την άλλη εδώ για μισό εκατοστό. Θα το πιέσω. Και εδώ θα κάνω το μείγμα με τη ζάχαρη και την κανέλα. Θα προσθέσω την κανέλα μέσα στη ζάχαρη. Θα τα ανακατέψω με ένα κουτάλι και με αυτό θα αρωματίσω τη ζύμη μου. Θα το πασπαλίσω επάνω στο ζυμάρι. Θα το τυλίξω ρολό. Και τώρα αυτό θα το κόψω σε 3 κομμάτια. Το πριονωτό μαχαίρι το θέλουμε για να μην πιέσουμε πάρα πολύ τη ζύμη. Τι κάνω τώρα. Το πιέζω λίγο με το χέρι μου. Προσθέτω και εδώ λίγη ακόμα κανέλα και ζάχαρη. Και με έναν πλάστη αυτό θα το ανοίξω σε ένα στρογγυλό δισκάκι. Αυτό τώρα είναι το ποτηράκι μου. Πώς θα γίνει τώρα αυτό ποτηράκι? Πολύ απλά, με δύο κινήσεις. Σε λίγο χαρτί θα βάλω λίγο ελαιόλαδο και θα λείψω το πίσω μέρος από τα φορμάκια για να μην κολλήσει το ζυμάρι. Το παίρνουμε και το τοποθετούμε έτσι.
Αυτό θα ψηθεί για 6 λεπτά στους 180 βαθμούς στο αερόθερμο και μόλις βγει θα είναι έτοιμο ποτηράκι. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και με το επόμενο. Βάζουμε λίγο ζάχαρη. Το ανοίγουμε με ένα πλάστη. Έτσι τώρα, με το που ψηθεί αυτό το ποτηράκι, θα έχει μια υπέροχη γεύση, γιατί εσωτερικά θα υπάρχουν στρώσεις από ζάχαρη, κρυσταλλική και κανέλα. Κατευθείαν, παίρνει τη φόρμα από το πίσω μέρος που έχει το σχέδιο αυτό, το muffin. Ανοίγουμε και την τελευταία. Το τελευταίο πιτάκι. Και πριν το βάλουμε στο φούρνο, θέλω να κάνουμε το εξής. Πρώτα, θα κόψουμε τη σοκολάτα, γιατί είπαμε, 6 λεπτά έχουμε από όταν μπει η ζύμη μέσα στο φούρνο. Τόση ώρα θα χρειαστούμε για να κάνουμε και την κρέμα μας. Ψιλοκόβουμε καλά τη σοκολάτα για να μπορέσει να λιώσει μέσα στην κρέμα. Με ένα καλό μαχαίρι είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Ωραία. Πάμε στο φούρνο να βάλουμε τα πιτάκια αυτά, τα ποτηράκια μας, στους 180 βαθμούς για 6 λεπτά. Μέχρι να βγουν θα έχουμε κάνει τη σοκολατένια μας κρέμα. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε γάλα και κρέμα γάλακτος. Τα δύο πρώτα συστατικά που θέλουμε να ζεσταθούν. Βάλαμε την κρέμα γάλακτος, βάλουμε και το γάλα και σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε. Ένα αυγό και ένα κρόκο αυγού. Το ασπράδι θα το κρατήσουμε. Μία βανίλια. Ένα σύρμα θα χρειαστώ. Θα ανακατέψω τον κρόκο και το ένα αυγό και τη βανίλια. Από ό,τι βλέπω έχει ζεσταθεί το μείγμα γάλα και κρέμα γάλακτος. Θα το αφήσω στην άκρη. Δεν θέλουμε να βράσει πάρα πολύ. Εδώ θα προσθέσουμε το corn flour και το αλεύρι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα βάλουμε μέσα λίγο από τη ζάχαρη με την κανέλα. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το λιεζόν που λέμε πάντα. Την κρέμα τη ρίχνουμε μέσα στα αυγά, σιγά σιγά να τα φέρουμε σε θερμοκρασία ίδια. Κοιτάμε να ρίξουμε την περισσότερη μέσα, γιατί από ό,τι βλέπω έριξα και έξω λίγο. Το ξαναβάζουμε στη φωτιά. Όλο μαζί το μείγμα και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να αρχίσει να δένει. Εκεί τώρα θα προσθέσουμε και τη σοκολάτα που έχουμε ψιλοκόψει. Και ανακατεύουμε. Η σοκολάτα πιστεύω ότι ήδη έχει λιώσει και σε αυτό βοήθησε ότι την κόψαμε σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα? Να ανακατέψουμε, να δέσει η κρέμα μας, να την κατεβάσουμε από τη φωτιά, να προσθέσουμε το κατήκι δομοκού και τη σαντιγί, να βγουν έξω τα ποτηράκια μας και να τα γεμίσουμε. Η κρέμα θέλει ένα λεπτάκι ακόμα. Θα βγάλω τα ποτηράκια από το φούρνο
Τα ποτηράκια, από ό,τι βλέπετε, έχουν ψηθεί. Λίγο θα τα αφήσω για να ολοκληρώσω την κρέμα, να μην μου κόψει. Θέλω να αρχίσει να δένει η κρέμα μου. Πιστεύω ότι μερικά δευτερόλεπτα και είναι έτοιμη. Ήδη τη βλέπω να παίρνει τη μορφή που θέλω. Αυτό είναι. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Μπορούμε να την κατεβάσουμε από τη φωτιά και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ποτηράκια, κοιτάμε, έχουν ψηθεί πάρα πολύ σωστά. Τα γυρνάμε. Απλώς θα τα κουμπίσουμε λίγο και θα τα πιέσουμε για να κρατήσουν αυτό το σχήμα. Θέλουμε όταν μπει η κρέμα στη συνέχεια να μπορέσουν να κάτσουν και να την κρατήσουν μέσα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο πρέπει να κοιτάξουμε στην αρχή να μην υπάρχει καμία τρύπα. Εδώ βλέπετε, εδώ έχουμε τρύπα. Δυστυχώς αυτό θα το φάμε σκέτο με κρέμα. Τι έχει μείνει τώρα? Να βάλουμε στην κρέμα τα δύο πολύ σημαντικά υλικά μας. Τη σαντιγί και το κατήκι δομοκού. 100 γραμμάρια κατήκι δομοκού. Και 50 γραμμάρια χτυπημένη κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Ανακατεύουμε πάρα πολύ ωραία. Και θα κάνουμε τώρα μία σοκολατένια κρέμα, η οποία θα έχει βάσει το τυρί, το κατήκι δομοκού. Η κρέμα μας έχει ομογενοποιηθεί τέλεια. Το αφήνουμε στην άκρη μέχρι τη στιγμή που θα σερβίρουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε, σερβίρουμε τις δύο λαχταριστές συνταγές που ετοιμάσαμε σήμερα. Κάνουμε την κοστολόγηση για το μενού της ημέρας, αλλά κοιτάμε το σύνολο ολόκληρη της εβδομάδος. Έχουμε επιστρέψει στο πιο γευστικό σημείο της εκπομπής. Πάμε να σερβίρουμε τις δύο συνταγές που έχουμε ετοιμάσει. Πάμε πρώτα να βγάλουμε από το φούρνο τη λαδένια κυμόλου. Μια παραδοσιακή συνταγή που ετοιμάσαμε σε πολύ γρήγορο χρόνο. Σημαντικό ότι είναι πάρα πολύ οικονομική. Μια λαχταριστή πίτα όπου την κάνανε οι γιαγιάδες πάρα πολλά χρόνια στην Κύμολο. Αυτό που θέλω να δω, και εσείς μάλλον να δείτε, είναι πόσο ωραία έχει ψηθεί το ζυμάρι και ότι δεν έχει κολλήσει καθόλου. Γι' αυτό το λόγο, για να κόψω την πίτα, θέλω να προσπαθήσω να την βγάλω επάνω στην επιφάνεια που έχω. Μια ωραία αφράτη και έφλαστη πίτα. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο αφράτη είναι η πίτα μας. Πόσο αφράτη είναι το ζυμάρι. Θα χρειαστώ ένα μαχαίρι να το κόψω. Θα την κόψω στα τέσσερα. Μια από τέσσερις μερίδες θέλουμε να βγάλουμε. Μια εύκολη, γευστική και κυρίως οικονομική συνταγή. Λαδένια κυμόλου. Ας σερβίρω την πίτα σε ένα πιάτο. Θα βάλω τρία λαχταριστά κομμάτια. Και η λαδένια κυμόλου είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση.
Πάμε τώρα να σερβίρουμε τα σοκολατένια ποτηράκια γεμιστά με την κρέμα τυριού. Αυτή την πιατέλα θα χρειαστώ να σερβίρω. Έχω εδώ τα ποτηράκια. Θα χρειαστώ μόνο ένα κουτάλι. Με αυτό θα σερβίρουμε την κρέμα. Θα γεμίσω όλα τα ποτηράκια με την κρέμα. Το καλό με αυτά τα ποτηράκια είναι ότι μπορείτε να τα γεμίσετε και να τα αφήσετε μέσα στο ψυγείο. Μπορούν να σερβιριστούν και κρύα. Από πάνω μπορείτε να γαρνίρετε, άμα θέλετε, με φρέσκα φρούτα. Μέσα στην κρέμα μπορείτε να βάλετε και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού για να δώσετε μια άλλη γεύση. Μοιράσαμε την κρέμα. Τώρα μπορούμε να τα σερβίρουμε εδώ. Κάνω δύο γραμμές με τη ζάχαρη άχνη. Και τώρα θα βάλουμε από πάνω τα σοκολατένια ποτηράκια. Σοκολατένια ποτηράκια γεμιστά με κρέμα τυριού είναι έτοιμα. Καλή σας απόλαυση. Και έτσι με αυτό το γευστικό και λαχταριστό τραπέζι ολοκληρώσαμε και αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε πόσο μας κόστησαν οι δύο συνταγές που ετοιμάσαμε. Για την πρώτη μας συνταγή, τη λαδένια κυμόλου, χρειαστήκαμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις με κόστος 40 λεπτά, 10 γραμμάρια νοπή μαγιά με κόστος 10 λεπτά, 3 ντομάτες όριμες με κόστος 49 λεπτά και 100 ml ελαιόλαδο με κόστος 46 λεπτά. Για τη δεύτερη συνταγή, τα σοκολατένια ποτηράκια γεμιστά με την κρέμα τυριού χρειαστήκαμε μία συσκευασία κρουασάν σοκολάτας με κόστος 3 ευρώ και 24 λεπτά, 125 γραμμάρια γάλα με κόστος 20 λεπτά, 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με κόστος 83 λεπτά και 100 γραμμάρια κατοίκι δομοκού με κόστος 76 λεπτά. Συνολικά, το σημερινό μας μενού μας τύχησε 7 ευρώ και 98 λεπτά. Ενώ το συνολικό κόστος ήταν 49 ευρώ και 53 λεπτά. Για άλλη μια φορά καταφέραμε να μείνουμε στο στόχο μας που είναι ένας. Να μαγειρεύουμε 5 λαχταριστά μενού για 5 ημέρες για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος μικρότερο από 50 ευρώ. Αν θέλετε τώρα να ξαναδείτε όλες τις συνταγές που έχουμε μαγειρέψει, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μαγειρεύωοικονομικά.gr. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού ξανά εδώ τη Δευτέρα με περισσότερο Μαγειρεύω Οικονομικά. Γεια σας!